Αυτή είναι η Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι κάτοικοι του Δήμου Παραλίας απορούν τι μπορεί να είναι η περίεργη κίτρινη λάσπη που έχει εμφανιστεί εδώ και 20 ημέρες περίπου στην θάλασσα μπροστά στα σπίτια τους. Είναι αρκετό καιρό από ό,τι βλέπω, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται. Πολλοί λένε ότι είναι από τα ευκάλυπτα, άλλοι λένε από τα φύκια. Τώρα ακριβώς. Από πεύχα είναι, από φυτοφάρμακα είναι. Τούτο δεν είναι τίποτα. Το χθεσινό έπρεπε να δείτε τι γινόταν. Όλη η θάλασσα γεμάτη. Είτε μπάνιο είτε τίποτα. Σας έχουν πει κάτι, έχουν έρθει εδώ να το κοιτάξουν, να πάρουν δείγμα? Όχι, κανένα. Είναι πολλές μέρες εδώ. Έχει από την περασμένη εβδομάδα, 10 μέρες. Και εσείς φοβάστε να κάνετε το μπάνιο, και τα μικρά παιδιά? Καλά, μικρά παιδιά να κάνουν μπάνιο εκεί, αποκλείεται. Σύμφωνα με τους κατοίκους, το παράξενο αυτό φαινόμενο δεν έχει ξανασυμβεί, ενώ έχει προκαλέσει την ανησυχία και τον φόβο τους. Είναι πρωτοφανές αυτό, δεν ξέρουμε. Πιθανόν να είναι και από την κατασκευή του νέου λιμανιού. Να έρθουν ειδικοί εδώ πέρα να το διαπιστώσουν, αλλά δεν είναι μόνο. Μέχρι τώρα. Όχι, κανένας. Έχει ξανασυμβεί αυτό, πρώτη φορά? Όχι. Πρώτη φορά? Πρώτη φορά, ναι. Η κίτρινη λάσπη ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα και ενώ αρχικά εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, στη συνέχεια κάλυψε και μέρος της ακτής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι η ρήπανση δεν οφείλεται στα απόβλητα κάποιου διερχόμενου πλοίου, ωστόσο κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν είναι δυνατό να διευκρινιστεί με απόλυτη βεβαιότητα.